Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, οι μαθητές, χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση. Ξέρουμε πως οι μαθητές έχουμε κοινά συμφέροντα με τους εργαζόμενους γονείς μας, με τους καθηγητές μας, με τους φοιτητές. Και ξέρουμε επίσης ότι έχουμε και δίκιο, γιατί αυτό που ζητάμε το 2020 είναι ασφαλές συνθήκες στα σχολεία μας, όπως και εσείς στους χώρους δουλειάς και σπουδών. Παρά τη συκοφαντία της κυβέρνησης, που αναπαράγουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι δήθεν είμαστε αρνητές της μάσκας, ότι είμαστε κακομαθημένοι, αλήτες, ότι δεν έχουμε, λένε, επιχειρήματα, είμαστε υποκινούμενοι, εμείς καταφέραμε τα αιτήματά μας να ακουστούν παντού, να υιοθετηθούν όχι μόνο από τους μαθητές, αλλά από τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας, γιατί είναι δίκαια και αυτονόητα. Δεν είμαστε εμείς οι τρελοί που ζητάμε κάτι αδύνατο. Ζητάμε καθηγητές, επαρκές προσωπικό καθαριότητας, να μην κάνουμε 3 ώρα λόγω έλλειψη καθηγητών, να απολυμμένονται σωστά οι τάξεις μας, να ανοίξουν νέα τμήματα, να μην στηβαζόμαστε σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλον 30 άτομα μέσα στις τάξεις. Να παρθούν μέτρα για την αύξηση δρομολογίων, σειρμών και οδηγών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να παρέχουν δωρεάν και τακτικά τεστ για εμάς και τους καθηγητές μας. Και φυσικά να παρθεί πίσω ο νόμος της κυβέρνησης που ψηφίστηκε πέρυσι στα κρυφά με την απαράδεκτη τράπεζα θεμάτων. Να μην υπάρξει καμία σκέψη για κάμερες της τάξης. Μέτρα δηλαδή αυτονόητα που έτσι και αλλιώς θα έπρεπε να έχουν παρθεί και που ζητάμε πολλά από αυτά χρόνια τώρα και πλέον με την πανδημία επιβεβαιωνόμαστε. Θέλουμε ένα σχολείο που να μας μορφώνει ολόπλευρα, να λειτουργεί σωστά και να μην κινδυνεύουμε καθημερινά εμείς και οι οικογένειές μας. Και δεν δεχόμαστε σαν απάντηση ότι και καλά δεν υπάρχουν λεφτά, γιατί και λεφτά υπάρχουν και ξέρουμε και πού τα δίνουν. Τα δίνουν στους φοπλιστές, στα κανάλια, στο ΝΑΤΟ, στους επιχειρηματικούς ομίλους. Οπουδήποτε αλλού δηλαδή, εκτός από την υγεία και την παιδεία του λαού. Όπως πριν 2 εβδομάδες που έδωσαν πάλι 2 εκατομμύρια ευρώ στα κανάλια. Ή το γνωστό μας παράδειγμα με τα Ραφάλ, για τα οποία βρήκανε 4 δις ευρώ αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη, αντί να τα δώσουν για να προσλάβουν καθηγητές, για να επισκευάσουν τα χρόνια κτηριακά προβλήματα των σχολείων μας κτλ. Στην κυβέρνηση φάνηκε περίεργο ότι μπορούμε μαθητές 15 και 17 χρονών να ενημερωνόμαστε και να κάνουμε απλούς υπολογισμούς, και γι' αυτό κάποιος όπως συμπέραναν θα έπρεπε να μας υποκινεί. Γιατί είμαστε αρκετά όριμοι σε 17 για να ψηφίσουμε, αλλά όχι για να ενημερωνόμαστε και να διεκδικούμε. Τους το ξαναλέμε και από εδώ μέχρι να το ακούσουν. Αυτό που μας υποκινεί είναι η πολιτική και αυτή τη κυβέρνηση. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η εκρηκτική κατάσταση στα σπίτια μας, με τους γονείς μας να ζουν στην ανασφάλεια, κακοπληρωμένοι, χωρίς ασφαλείς όρους δουλειάς. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι και η κατάσταση στα σχολεία μας. Ας σταματήσει λοιπόν αυτό το παραμύθι, γιατί κάθε κυβέρνηση το ξέρει καλά ποιος φταίει. Τα αιτήματά μας είναι λογικά, γι' αυτό και η συντριπτική πλειοψηφία του λαού είναι μαζί μας. Γι' αυτό και οι καθηγητές και οι γονείς μας είναι στο πλευρό μας. Γι' αυτό και στις γενικές μας συνελεύσεις ψηφίζονται σχεδόν ομόφωνα από τα αγωνιστικά πλαίσια από τους μαθητές μας. Γι' αυτό υπάρχουν εκατοντάδες σχολεία που έκλεισαν ή είναι ακόμα κλειστά όλο αυτό το διάστημα. Και χιλιάδες μαθητές που βγήκαν στον δρόμο. Γι' αυτό παίρνονται αποφάσεις με δημοκρατικό τρόπο. Πιο δημοκρατικό από τους τρόπους που παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις. Εσείς που μας κατηγορείτε ότι κλείνουμε 10 άτομα το σχολείο ή ότι μικρές μειοψηφίες επιβαλλόμαστε πάνω στους υπόλοιπους μαθητές μας, να ξέρετε ότι μόνο γέλιο προκαλείτε στους μαθητές με αυτά που λέτε. Αν θέλετε να μάθετε ποιος είναι η μειοψηφία, καλύτερα να κοιταχτείτε στον καθρέφτη. Μας φοβούνται και μάλιστα το δείχνουν με τον τραμπουκισμό τους, με τις τηλεαπουσίες, με τους αγγελείς, καταλήψεις και φυσικά με τα πρόσφατα γεγονότα της Παρασκευής που μέσα σε μια μέρα οι μαθητές αντιμετωπιστήκαμε 2 φορές με ΜΑΤ, χημικό, ξύλο, ακόμα και με συλλήψεις. Μία φορά το πρωί στο Υπουργείο Παιδείας, που ήμασταν χιλιάδες μαθητές απ' έξω, μπας και αποφασίσει υπουργός που τόσο κόπτεται για διάλογο να μας μιλήσει. Μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε πως τα επιχειρήματα και το διάλογό της μας τα διαβίβασαν τα ΜΑΤ. Την ώρα που μας έριχναν χημικά και μας κυνηγούσαν μέχρι και τις γραμμές του τρένου. Την ίδια μέρα το απόγευμα, όταν πήγαμε στο Υπουργείο Προστασίας δήθεν του Πολίτη, η υποδοχή ήταν πάλι ίδια, κλειστές πόρτες και καταστολή. Οι μαθητές είμαστε ήδη νικητές, γιατί καταφέραμε να βάλουμε τα αιτήματά μας σε όλη τη χώρα. Καταφέραμε να έχουμε πολλές μικρές κατακτήσεις σε πολλά σχολεία, γιατί έχουμε πιέσει την κυβέρνηση. Είμαστε ήδη νικητές, γιατί μέσα από αυτόν τον αγώνα μαθαίνουμε
να συζητάμε, να αποφασίζουμε συλλογικά. Και το πιο σημαντικό είναι ότι είμαστε νικητές, γιατί απέναντι σε αυτή την πολιτική βρήκαμε τη μοναδική διέξοδο. Να μπούμε χιλιάδες ενωμένοι στον αγώνα, και αυτό είναι το σημαντικότερο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η δύναμή μας. Έχουμε παρόλα αυτά να δηλώσουμε πως δεν φοβόμαστε και δεν κάνουμε βήμα πίσω. Ο αγώνας μας, που έχει ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς, δεν σταματάει έτσι απλά. Είμαστε χιλιάδες. Η τρομοκρατία τους δεν θα περάσει. Θα τη σπάσουμε με τον αγώνα μας. Οργανωμένα συνεχίζουμε, συντονιζόμαστε, εκλέγουμε αγωνιστικά μαθητικά συμβούλια. Δημιουργούμε ακόμα περισσότερες εστίες αγώνα. Σε κάθε δήμο, σε κάθε γειτονιά, με συντονιστικές επιτροπές παντού. Συνταζόμαστε με τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, που πλέον έχει καταξιωθεί σε όλους τους μαθητές και τα σχολεία. Παίρνουμε αποφάσεις συμμετοχής στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο την 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 η ώρα το πρωί στα Προπύλαια. Είμαστε χιλιάδες, είμαστε ενωμένοι, έχουμε δίκιο. Συνεχίζουμε.